Λοιπόν, είναι μαζί μας και τους ευχαριστώ γι' αυτό εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Παυλίδης, Νίκος Παυλίδης. Σας ευχαριστώ κύριε Παυλίδη. Και εγώ ευχαριστώ. Λέμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και εκτός αέρα. Δεν ξέρω τώρα πόσα από αυτά θα πούμε και στον αέρα θα μας οδηγήσει η συζήτηση. Θα φανεί. Η κυρία, όχι ο κύριος Κούβελας καταρχάς, από μέρους της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως και επικεφαλής εδώ στον, και δημοτικό σύμβουλο στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κούβελα. Εγώ κύριε Βαγγέλη για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η κυρία Παναγοπούλα από ένα ποτάμι που αντέχει. Δεν ξέρω αν μαζέψει νερό, αλλά αντέχει. Κάτι κάνει. Το κάνατε κάτι ριάκι. Κάνει, μαζεύει και τώρα το ξαναγεμίζουμε. Πρέπει να το ξαναγεμίσετε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο, πόσο εφικτό είναι. Πριν δώσω το λόγο όμως στον κύριο Παυλίδη, για να μην θεωρηθεί ότι το αποκρύβουμε, γιατί από το πρωί παίζει πάρα πολύ, θέλω να σταθώ και στο θέμα αυτό που αφορά στον Νίκο Γεωργιάδη, ο οποίος διετέλεσε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Κάποια στιγμή στις αρχαιρεσίες για εκλογή Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία μπήκε στο team συμβούλων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Ντοκουμέντο έβγαλε τότε το θέμα από τη Μολδαβία ότι κατηγορείται για σεξουαλική, για ασέλγεια σε 16χρονο. Το θέμα από τότε, ο ίδιος παρετήθηκε με το που δημοσιεύθηκε στο άρθρο αυτή η ιστορία. Το θέμα κράτησε πάρα πολλούς μήνες. Καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό για ασέλγεια σε βάρος ενός 16χρονου. Παίρνει διαστάσεις, από χθες διατηρείται πάρα πολύ ψηλά. Παντού γίνονται αντιπαραθέσεις για το αν αυτό κουκουλώθηκε, αν επιχειρήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία να τον καλύψει. Γιατί υπήρξαν μια-δυο δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας πριν από μήνες, οι οποίοι έλεγαν να περιμένουμε να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη μίλησε και αυτός καταδικάστηκε, θα πάει σε δεύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, επιχείρημά του είναι ότι έγινε κοινή συνενέση προσωπικά ως πατέρας δύο παιδιών, ως πολίτης. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει έστω και μία δικαιολογία όταν έχουμε να κάνουμε ένα 16χρονο παιδί, το οποίο σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν το κάνει στη χώρα του, είναι θύμα αυτού του κυρίου. Κλήθηκε ο κύριος Αβγενάκης σήμερα εκ μέρους Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει ή να σχολιάσει την εξέλιξη του θέματος. Ακούστε τι είπε, για να πάω στον κύριο Παυλίδη. Σε ό,τι αφορά τον Νίκο Γεωργιάδη, από την πρώτη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, κατά την κρίση μου, υπήρξε μια σκευωρία και βεβαίως ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, ο Νίκος, αποχώρησε από το κόμμα και να σημειωθεί ότι υπήρξε συνεργάτης σε αυτή την ένας από τους εθελοντές υποστηριχτές της υποψηφιότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη περίπου τρεις μήνες όσο διήρξε η προεκλογική περίοδο. Γιατί αναφερθήκατε προηγουμένως για χρόνια πριν συνεργασία. Ήταν ένας από τους εθελοντές που βρέθηκαν στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη και αμέσως μετά την ανάγκη του. Ο ίδιος είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης του είπε όταν έγινε γνωστή η υπόθεση να καθίσει λίγο πίσω. Μπορώ να τελειώσω. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχει καμία οργανική θέση στο κόμμα. Δεν είχε καμία οργανική θέση στο κόμμα. Η υπόθεση, να θυμίσω, άνοιξε και πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης μερικές μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε αυτομάτως ο Νίκος Γεωργιάδης επέλεξε ο ίδιος να αποχωρήσει μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Η υπόθεση αυτή δεν έχει τελεσιδικήσει, όπως τουλάχιστον γνωρίζω, και θα προχωρήσει προφανώς ο ίδιος 28, να διεκδικήσει και να αποδείξει μήνες την αθωότητά του. Αυτά λοιπόν για την υπόθεση αυτά. Αυτή είναι η απάντηση του κ. Αβγενά για το θέμα και για μένα και κοινωνικά, κοινωνικά κυρίως κοινωνικά, έχει τεράστιες διαστάσεις. Λοιπόν, αυτό το, η απέφθηση, πλατιό κάλεσμα, όπως το είπε ο κύριος Τσίπρας, αγαπητέ μου κύριε Παυλή, γιατί φαντάζομαι αυτό έχει σημασία τώρα ενώ των εκλογών. Σε ποιους απευθύνεστε, γιατί να έρθει μαζί σας σήμερα ο κόσμος της κεντροαριστεράς, για ποιο λόγο να συστρατευτεί γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Η απεύθυνση αυτή έχει πολύ συγκεκριμένο στόχο. Έχει ανακοινωθεί από το, έχει προσδιοριστεί από τον Πρωθυπουργό. Αφορά όλους όσους αισθάνονται προοδευτικοί και αυτό δεν ορίζει τα πράγματα μόνο στο χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς ή με όποιον άλλον προσδιορισμό του πολιτικού χώρου. Μπορεί να αφορά και πολίτες που μπορεί να βρέθηκαν ή να βρίσκονται σε άλλα κόμματα που δεν προσδιορίζονται με αυτό το χαρακτηριστικό ως αριστερά ή κεντροαριστερά, αλλά δεν πάβουν να είναι προοδευτικοί. Προοδευτικοί ήταν πολλοί άνθρωποι και της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΡΕ. Ο κύριος Κανελόπουλος, για παράδειγμα, ήταν ένα παράδειγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το παλιό που μας χρεοκόπησε, μας κατέστρεψε. Βλέπω σε κάτι μαζόξες που γίνονται εκεί. Είδατε, συγγνώμη, και εγώ μαζόξεσαι.
Θυμήθηκα τα νιάτα μου. Ναι, λοιπόν, σε κάτι συγκεντρώσει που κάνετε, είναι κάτι πρόσωπα τα οποία είναι απολύτως ταυτισμένα με αυτό που έστειλε τη χώρα και είναι πασόκ-πασόκ που έστειλε τη χώρα στα βράχια. Τώρα, γιατί τους ξανακαλείτε? Καταρχήν, όσοι έρχονται, όσοι προσέρχονται, κρίνονται. Το ότι κάποιος προσέρχεται δεν σημαίνει ότι θα γίνει αποδεκτός. Ορίστε. Μόνο οι υπουργοί γίνονται. Μα αυτοί έρχονται. Άμα δεν έχει υπουργείο, δεν πάνε. Κοιτάξτε, εκτός από αυτούς που γίνανε υπουργοί στην τελευταία υπουργοποίηση, στην τελευταία αυτή διαδικασία, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί θετικά, κριτικά θετικά, απέναντι σε όσα κάνει. Δεν πιάνει το κάλεσμα όμως μέχρι τώρα. Δηλαδή, για πείτε μου λίγο, ποιο άλλο τσίμπησε? Μόνο υπουργοί έρχονται. Όχι υπουργοί, μόνο άνθρωποι. Εάν δεν υπουργοί, ποιο άλλο έχει έρθει? Δεν ξέρω, εκτός αν κάνω λάθος. Εάν το θεωρείτε τσίμπημα, εκφράζετε με έναν τρόπο και την άποψή σας. Καλύτερο το απέφυγε είναι πάντως το τσίμπημα. Καλά κάνετε. Ωστόσο, υπάρχει και μια ουσία. Και γύρω από αυτή την ουσία υπάρχουν συζητήσεις εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Όχι, στην πράξη, λέω, το τελευταίο διάστημα, ποιος ήρθε χωρίς υπουργείο στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κάλεσμα που κάνετε? Πολύ. Πείτε μου έναν από τους γνωστούς. Καλύτερα, Ραγκούση, καλύτερα. Ναι. Ποιον δεν καλέσατε? Ο κύριος Ραγκούσης έχει απαντήσει σε αυτό. Δεν ήρθε ακόμη. Έχει απαντήσει σε αυτό το κάλεσμα. Η γέφυρα έχει απαντήσει σε αυτό. Ποια γέφυρα, από ποιος? Αυτό που δημιουργήθηκε. Α. Πρόσφατα. Έχει απαντήσει σε αυτό το κάλεσμα. Υπάρχουν και άλλοι. Προφανώς δεν ήμουν έτοιμος για να απαντήσω. Εσείς ο Νίκος ο Παυλίδης, που είστε στέλεχος πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, νιώθετε καλά που κάνατε υπουργό το Μωραΐτη, να ξεχάσω τους άλλους? Λοιπόν. Ο οποίος μέχρι πριν από 15 μήνες. Έριχνε χολή για εσάς. Ούτε εγώ δεν έχω πετύχει πράγματα. Δηλαδή, παρόλο που ξέρω ότι... Στην πολιτική. Συχνά. Από τους ανέλεγκτους βουλής δηλαδή. Όχι, πέρα από αυτό. Εγώ λέω για το Μωραΐτη, γιατί κάνουν κάλεσμα στην κεντροαριστερά. Λέω Μωραΐτης μέχρι πέρσι στο συνέδριο ήταν εκεί απέναντί τους. Και τον έχουν κάνει υπουργό, όχι απλά βουλευτή. Συχνά λοιπόν στην πολιτική χρησιμοποιούνται στην αντιπαράθεση που γίνεται μεταξύ των κομμάτων και οξείες εκφράσεις που δεν δικαιολογούν στη συνέχεια την συνύπαρξη. Παράδειγμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στο ίδιο κόμμα πήγαν αυτοί. Το αν τελεσφόρησε εν τέλει η υποστήριξη από τον Ανδρέα Παπανδρέου της υποψηφιότητας την πρώτη φορά του Κωνσταντίνου Καραμαλή, είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Ωστόσο, λίγο πριν ήταν το φως και το σκοτάδι. Με χαρακτηρισμούς από στελέχη, κορυφαία στελέχη των δύο κομμάτων. Ιδιαίτερα όμως όταν συμβαίνουν πράγματα που οδηγούν την κοινωνία σε μία ευρεία ρήξη, τότε οι πολιτικοί οφείλουν να δουν λίγο πιο νυφάλια τα πράγματα. Μάλιστα. Πάντως η αίσθηση που δίνεται με αλφαγιώτα, όχι εσείς, ναι, να το κάνω πιο γρήγορα, είναι ότι θέλει να φάει κι άλλους ως πολιτικό πάγμα ο κύριος Τσίπρας. Έφαγε την αριστερά του. Μου θυμίζει, κύριε Βενιέρη, τις δηλώσεις του κυρίου Ζήγδη όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτά είναι συμβάντα. Είναι συμβάντα. Δεν λέω ψέματα. Δεν του μιλάει κανένας από τους προηγούμενους. Και εσείς, επειδή είστε αριστερός, σε λίγο για εσάς έξω θα σας αφήσει. Σας το λέω από καρδιάς, φιλικά σας το λέω. Το ερώτημα δεν είναι ποιοι προσέρχονται για να υλοποιήσουν μια πολιτική, αλλά ποια πολιτική υλοποιούν. Μάλιστα. Υπάρχουν εσείς πολιτικοί. Θέλετε να αντιγράφετε παλιές ατάκες, επαναφέρετε στο προσκήνιο την αντιπαράθεση, το δίλημα φως ή σκοτάδι, δεξιά ή αριστερά. Αυτά. Η δεξιά ή αριστερά. Αυτά νομίζω. Ως προσδιορισμός των πολιτικών χώρων υπάρχει. Δεν τον αρνούνται ούτε τα ίδια τα κόμματα. Με νόημα όμως, με το νόημα φως που προσδίδονται. Φως ή σκοτάδι πολλά χρησιμοποιήσαμε. Πρόοδο, συντήρηση, προφανώς. Όταν εμείς μιλούμε για πρόεδρο. Κύριε Νοτοπούλου, φαίνεται στο κάλεσμα που έκανε αυτή η ενόψη των εκλογών. Επειδή μιλάτε μαζί μου. Την κυρία Νοτοπούλου, θα συζητήσετε με την κυρία Νοτοπούλου. Μάλλον μπορεί να είστε και αντίπαλοι στην διαδικασία αυτή. Όχι. Λέω λοιπόν. Προφανώς είστε ένας ευγενής άνθρωπος και δεν απευθύνομαι, δεν καταφέρομαι σε εσάς προσωπικά. Αρκετά χρόνια πριν η πίεση των γεγονότων μπορεί να οδηγούσε και εμένα να φέρομαι με έναν τρόπο που δεν ήταν η πραότητα ή η νυφαλιότητα που πρέπει να διακρίνει έναν πολιτικό. Εδώ όμως έχουμε μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν να περάσει στην κοινωνία μια συζήτηση περί προδοτών και εθνικών υποστηρικτών είναι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλος ο κίνδυνος
Και οφείλουμε να το δούμε. Για να μην γίνει σεμινάριο τώρα για την κεντροαριστερά. Προσέξτε λίγο, εγώ θα τρέξω λίγο γρήγορα. Ένα σχόλιο μπορώ να κάνω γρήγορα. Γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια. Καταρχάς το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει. Ορίστε, ναι. Μπορώ στο εισαγωγικό. Εγώ αισθάνομαι, κύριε Παυλίδη, και εδώ, αισθάνομαι προοδευτικός. Είμαι προοδευτικός. Άρα λοιπόν, θα μπορούσε αυτό το κάλεσμα. Να αφορά και εσάς. Να αφορά και εμένα. Πιστέψτε με όμως, τι σχέση έχω εγώ ως προοδευτικός. Είμαι προοδευτικός, ξαναλέω. Με την πιο αυταρχική, την πιο διχαστική, την πιο πιστοδρομική, την πιο αεραστεχνική κυβέρνηση που πέρασε τα τελευταία χρόνια από τον τόπο. Το λέω και το εννοώ. Ωστόσο, και πρόεδρος είναι αυτό που επαναφέρει δικαιώματα, τα οποία είχαν καταργηθεί. Με ωραία, την πολύ για διάφορους λόγους. Τα δε υλικά. Να διαλογιστούμε. Θα βάλω το σεμινάριο. Να πάω λίγο εγώ σε φρέσκα μια πρόταση. Τα δε υλικά κατεδάφισης με τα οποία στήθηκε αυτή η γέφυρα. Τα υλικά κατεδάφισης. Θα πάμε λίγο στα πιο πρόσφατα, αγαπητέ μου κύριε Κούβαλα, και θα ξεκινήσω από εσάς, αφού θέλω να απαντήσει λίγο στο κάλεσμα, στην απεύθυνση του πλατιού. Πώς λέγεται, καλέσματος προς το ποτάμι. Γιατί το ποτάμι δεν πάει πάλι στο σειρά, γιατί δεν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ το ποτάμι. Αυτό. Την αγωνία λοιπόν του κυρίου Τσίπρα, να πούμε. Κύριε Βενιέρη, αφού ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ επί 4 χρόνια είχαν μια αγαστή συνεργασία και μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ με την ακραία δεξιά πτέρυγα. Έτσι. Συνεργάστηκε με αγαστή σύμπνοια. Τώρα, μετά από 4 χρόνια, βλέποντας να έρχεται η αποδρομή του, προσπαθεί να πρόσει γέφυρες. Λοιπόν, μου φαίνεται πραγματικά ένα τεράστιο κακόγουστο αστείο αυτό. Γιατί. Και δεν θα πάρουμε. Εννοείται. Στρατηγικά κάνετε τα λαθάκια σας και εσείς, γιατί 4 χρόνια το πάτε μία στο καρφί, μία στο πέταλο και το χαλάσατε. Ενώ είχατε ευκαιρία να συγκλίνετε. Εγώ το λέω όχι ως επιθυμία μόνο, αν και είναι και επιθυμία μου, γιατί θέλω την Ελλάδα να γίνει ευρωπαϊκή. Είχατε μια μεγάλη ευκαιρία να συγκλίνετε ευρωπαϊκά κόμματα προσανατολισμένα με σαφήνεια. Το πηγαίνατε. Μία ΣΥΡΙΖΑ, μία Νέα Δημοκρατία. Μία Νέα Δημοκρατία, μία ΣΥΡΙΖΑ. Μία με το Μητσοτάκι, μία με τον Τσίπρα. Λοιπόν, μείνατε μόνοι σας. Όταν θα μιλήσουμε για τα λάθη μας, τα οποία προφανώς τα κάνουμε και όλοι κάνουν. Μία με λάθη δεν κάνουν. Ναι, μισό τάκι. Να απαντήσω λίγο και θα τα βάλουμε όλα αν θέλετε. Λοιπόν, το διακύβευμα. Το πρώτο είναι το αν θα συνεργαστούμε ή όχι. Το δεύτερο για τα λάθη μας προφανώς μόνο είναι κρίδε. Δεν κάνουν λάθη. Πολύ δε περισσότερο πολιτικά κόμματα. Τα αναγνωρίζουμε, τα βλέπουμε και προχωράμε. Να πούμε όμως λοιπόν για αυτό το περίφημο κάλεσμα. Πραγματικά είναι ένα κακόγουστο αστείο, διότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο λέει ότι αυτό αποκαλείται προοδευτικό. Πλην όμως έχει ασπαστεί την πιο παροχημένη αντίληψη περικρατισμού, τον ακραίο πελατειασμό, την διχαστική ρητορική. Είναι αυτό που έχει διχάσει τον κόσμο μέχρι σήμερα. Και αν θέλετε να το πω και έτσι απλά και εύγλωτα, θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος χορηγός, ο καλύτερος χορηγός της ακροδεξιάς και της Χρυσής Αυγής. Με αυτή τη ρητορική που υιοθέτησε και εισήγαγε τα τελευταία χρόνια, το 2015 και μετά, και λίγο πριν, προκειμένου βλέποντας την εξουσία και προκειμένου την αρπάξει, την εισήγαγε. Λοιπόν, τι σχέση έχουμε εμείς με αυτό? Σε καμία περίπτωση. Και βλέπετε τι κάνει, κύριε Βενιέρη. Δεν βάζει μέσα, γιατί προφανώς φωτογραφίζει τον εαυτό του. Δεν βάζει μέσα και τους λαϊκιστές. Οι λαϊκιστές τι είναι προοδευτικό κομμάτι? Εσείς όταν βλέπετε τα τουβλάκια, δώστε μου την κάρτα απλά και μόνο για να φέρετε με την πρόθεση ψήφου. Όταν βλέπετε τα τουβλάκια εκεί με την πρόθεση ψήφου, θεωρείτε, αν ήσασταν ΣΥΡΙΖΑ, ότι σας κάνει κακό ότι ανεβαίνει το ακριανό τουβλάκι από το να ανέβαινε το μεσαίο τουβλάκι? Αν, κύριε Βενιέρη μου. Λογικό είναι αυτό που λέτε. Ιστορικά στην Ευρώπη αποδεικνύεται ότι η αριστερά θέλει μεγάλη ακροδεξιά. Γιατί αν θα πάει η κεντροδεξιά ψηλά, η αριστερά χάνει το ρόλο. Καταρχήν δεν είναι αριστερά. Έτσι. Αριστερά δεύτερον, είναι. Πώς δεν είναι αριστερά, τι είναι? Δεύτερον, δυστυχώς το ποτάμι, αν είναι εκεί που είναι και λέτε ότι τη μία στερεύει, τη μία αρχίζει και γεμίζει πάλι με νερό, είναι γιατί δεν βλέπει τα τουβλάκια. Αν τα έβλεπε τα τουβλάκια, θα είχε πορευτεί διαφορετικά, θα είχε πολιτευθεί με άλλο τρόπο και έτσι θα ήταν αλλού πραγματικά. Πιστέψτε με. Μια ονοτελεία. Μια ονοτελεία. Θα πήγαινε άλλα επειδή θα έχει περισσότερο να πει. Αγαπητέ μου, κύριε θα έχετε περισσότερο να πείτε. Θέλω να βάλω, πείτε μου λίγο, επειδή το έχουν ξανασυζητήσει και μάλιστα υπήρχε κέντα σε διάφορε συζητήσει, αγαπητέ μου κύριε Παυλίδη, και με εσά. Συμφωνία των Πρεσπών λέτε ότι είναι καλή. Δύο δημοσιεύματα, ένα του BBC και ένα του Sputnik, διαφορετική θεώρηση στα δύο μέσα, έρχονται και συγκλίνουν στο ίδιο πράγμα. Εγώ δεν ξέρω πόσο σκόπιμο ήταν αυτό που κάνανε. Καταρχάς, δημοσιογραφικά θεωρώ ότι είναι υπερβολή να παίρνει ένα παππού και να γράφει ιστορία στο BBC. Το κάνανε. Και το Sputnik πήρε τον Παύλο Βοσκόπουλο και έχουν ανοίξει μια ιστορία. Ότι εδώ υπάρχει μια μειονότητα. Μην κοιτάτε εσείς, εγώ, ο κύριος Κούβελας, κυρία Παναγκοπούλη, τι μπορεί να λέμε. Το διαβάζει. Ανοίγει ο άλλος το BBC και λέει: τι γίνεται, γιατί μαλώνουν αυτοί? Α, άκουρε φίλε, εκεί δεκαετίες ολόκληρες είναι 500 χωριά τα οποία μιλάνε μακεδονίτικα, τους απαγορεύουν να μιλάνε τη γλώσσα τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, τους καταπίεζαν, τους εξεδίωκαν πολιτικά κτλ. Αυτό το αφήγημα που βγαίνει προς τα έξω είναι απόρρια της συμφωνίας των Πρεσπών. Όχι, δε.
Πώς όχι δα. Η συμφωνία των Πρεσπών απαντάει σε αυτό το αφήγημα. Και απαντάει με έναν πάρα πολύ καταλυτικό τρόπο. Και ξεκάθαρο. Γιατί μέχρι τώρα δεν έγραφαν τέτοια δημοσιεύματα. Την άρνηση. Γιατί η Ρωσία έχει εκδηλώσει την αντίθεσή της με όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της δικής της επιρροής στα Βαλκάνια. Αν λοιπόν εμείς δεχτούμε, επειδή αυτοί έχουν ένα σχέδιο, ότι είναι ορθό αυτό που λένε, κάνουμε ένα λάθος. Δεν βλέπουμε αυτό που μπορεί να συμφέρει εμάς, ως χώρα, ως έθνος, τι μπορεί σε αυτά που μας συμφέρουν να ενισχύει η Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά λέμε τι λέει το Sputnik ή τι λέει το BBC. Μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, η συμφωνία όμως είναι πολύ συγκεκριμένη, προσδιορίζεται με ένα πάρα πολύ έσκασαν τα δύο θέματα, βγήκαν στην δημοσιότητα τα δύο θέματα σήμερα, λέτε. Θυμάστε. Το ένα μάλιστα ρεπορτάζ έγινε πριν από 8 μήνες του BBC, το καλοκαίρι πέρσι, και το άλλο... Κύριε Βενιέρη, θυμάστε ότι λίγο πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία, περάσει η συμφωνία από τη Βουλή της γείτονος, υπήρξε δημοσίευμα, θέση, προβολή θέσης και από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας που έλεγε ότι αυτή η συμφωνία είναι έολη γιατί δεν έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο Δημοκρατίας της γείτονος. Έχετε καταλάβει εσείς, έχετε συνειδητοποιήσει αν πυκνώσουν αυτά τα δημοσιεύματα χωρίς στεναρή αντίδραση, μόνο για το θέμα του BBC υπήρξε μια αντίδραση της πρεσβείας μας επάνω, για το Sputnik δεν έμαθα κάτι επειδή είναι φιλορωσικό ενδεχομένως. Δεν άκουσα κάποιον αντιδρά. Οι αντιρρήσεις και οι αντιδράσεις υπάρχουν. Πού είναι? Για το Sputnik δεν υπήρξε αντίδραση. Μέχρι την ώρα μπήκα μέσα, έψαχνα να δω αν αντιδράσαμε. Σήμερα, αν θα βγει αύριο το Deutsche Welle, μεθαύριο θα βγει, ξέρω εγώ, το CNBC, θα βγει το CNN. Όλοι αυτοί θα φτιάχνουν μια ιστοριούλα πατώντας πάνω στην αφήγηση τη βιωματική κάποιων πολιτών στη Βόρεια Ελλάδα και θα δημιουργηθεί εικόνα ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τελικά όντως οι Σκοπιανοί έχουν δίκιο, υπάρχει μια μακεδονική μειονότητα της οποίας τα δικαιώματα έχουν καταπατήσει. Κύριε αυτό Βενιέρη, εισπράττω εγώ ως τρίτος αναγνώστης. Αυτό το αφήγημα ή παρόμοια αφηγήματα τα έχουμε παρακολουθήσει, τα έχουμε δει να σηκώνονται και να κάθονται ανάλογα με το τι ενδιαφέρει ή συμφέρει τις χώρες που τα προβάλλουν. Εάν εμείς επιμείνουμε, αντί να δούμε τα δικά μας συμφέροντα ως χώρα, να διαμορφώσουμε στρατηγική, να κάνουμε τις συμφωνίες μας και να προχωρήσουμε με βάση αυτά που μπορούμε να προχωρήσουμε, αλλά να έτερο προσδιοριζόμαστε από το τύπο κάθε φορά λέει το BBC, το Sputnik ή οποιοδήποτε άλλος, μάλλον περιπίπτουμε στην κατάσταση αμέσως μετά από το 1821. Το Ρώσικο κόμμα, το Αγγλικό κόμμα, το Γερμανικό κόμμα. Ξέρετε, και πάει λέγοντας. Το αφήγημα πάντως που ακούμε αυτή τη στιγμή εδώ, στο στούντιο από εσάς κύριε Παυλίδη, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το 70% τουλάχιστον της ελληνικής κοινής γνώμης. Σκεφτείτε πόσο δύσκολα θα πείσει οποιοδήποτε ότι αυτή είναι μια καλή συμφωνία για την Ελλάδα. Στο εξωτερικό, ενώ όταν δεν πείθει τους Έλληνες. Ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς είμαστε και νομικοί με την κυρία Παναγωπούλου. Είναι ένα κείμενο, ένα νομικό κείμενο επίπεδου δημοτικού, για να μην το αδικήσω, για να μην το χαρακτηρίσω νηπιαγωγείου. Τα όργανα τώρα μόλις αρχίζουν. Τα όργανα αρχίζουν έτσι, με αυτό το δημοσιογραφικό παιχνίδι. Τη μια είναι ένας παππούς, την άλλη είναι ένας κύριος, δεν ξέρω πώς τον λένε, στο ένα, στο άλλο κανάλι. Και πολύ σύντομα θα βρούμε μπροστά μας το λίγο-λίγο τα ζητήματα των εμπορικών σημάτων, αυτά τρέχουν ήδη, έτσι, των εμπορικών σημάτων, των προϊόντων γεωγραφικής προέλευσης. Εσείς πώς φαντάζεστε ότι θα αποκαλούνται σε λίγο? Έχουμε και τις διρεκτίβες, γιατί μιλάτε μόνο για τα δημοσιεύματα κύριε Βενιέρη? Το Υπουργείο Εξωτερικών. Το αναφέρω την. Έχει μια διευθύνση Σκοπίων... με το τι πρέπει, πού να χρησιμοποιεί το όρο. Τελειώσαμε το. Το Βόρεια Μακεδονία θα είναι στο διαβατήριο. Φαντάζομαι. Δεν θα το κόψουν και από εκεί. Φαντάζομαι. Σε όλα τα άλλα είπε κομμένα. Τελείωσε. Είμαστε Μακεδόνες. Μακεδονικά. Όχι βέβαια. Πάντως ιδιαίτερη αντίδραση από την πλευρά τη ελληνική κυβέρνηση στο θέμα. Η πραγματικότητα, κύριε Κούβελα, δεν είναι ιδιαίτερη. Θα το πείτε αμέσως μετά. Δείξτε μου λίγο την κάρτα. Γιατί, συγγνώμη κύριε Κούβελα, είναι από την Άλκο η εταιρεία η οποία έκανε την έρευνα, αγαπητέ μου κύριε Παυλίδη, είναι για λογαριασμό ενός μέσου το οποίο είναι φύλαπρος κείμενο. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα το κάθε μέσο έχει το κάθε κόμμα έχει τα μέσα, τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Λέει εδώ λοιπόν ότι θα συνεχίσουν οι Έλληνες, παρόλο που εμείς έχουμε συμφωνήσει σε πράγματα, να κάνουν χρήση του όρου Σκόπια,
Το Βόρεια Μακεδονία μόνο 27% λένε να το χρησιμοποιούν. Δεν τους πάει, δεν τους βγαίνει να υιοθετήσουν τη συμφωνία την οποία κάνατε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το διαχειριστείτε. Ή η κοινωνία κάνει λάθος ή εσείς κάνατε λάθος. Να κάνετε και δύο λάθος με διαφορετικό αποτέλεσμα είναι λάθος. Θυμάστε με τις προηγούμενες συμφωνίες τι είχε υπάρξει ως ρύθμιση. Τι εννοείται. Ότι δίπλα σε αυτό που γράφεται ΜΚΑΠΑ, η Μακεδονία, εμείς τα βάζουμε το φύρον. Ξέρετε σε πόσες υπηρεσίες και επιχειρήσεις ιδιαίτερα. Αυτό το φύρον έχει καταργηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα λοιπόν, ας μην μιλούμε για το τι. Είναι ένα γραφειοκρατικό ζήτημα το οποίο ρυθμίσατε, δηλαδή. Τι και πώς, όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Δεν είπα αυτό, κύριε Κούβαλα. Μην διαστρέφετε τη συζήτηση. Δικηγόρος είστε, είναι κακό να φυγοδικείτε. Άλλη είναι η ουσία. Άλλη είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία η οποία ρυθμίζει θέματα που μείναν εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε βάρος μας. Πρώτο από το. Βεβαίως. Ρυθμίζει θέματα σε βάρος μας. Δεν τα ρυθμίζει σε βάρος μας, διότι όταν φεύγει η ταμπέλα Μακεδονία και αναρτάται η ταμπέλα Βόρεια Μακεδονία, είναι προφανές ότι δεν είναι σε βάρος μας. Διότι η ταμπέλα Μακεδονία σε άλλα παράπαμπε. Όταν συνταγματικά αφαιρούνται από τις προβλέψεις και στις πινακίδες των αυτοκινήτων, από τις προβλέψεις του συντάγματος. Αυτά που χαρακτηριζόταν με έναν τρόπο από εμάς επικίνδυνα ως διεκδικήσεις που μπορεί να εγερθούν και λύνονται με αυτή τη συμφωνία και φαίνονται πρακτικά πώς προχωρούν αυτά και υλοποιούνται. Είναι κακό λοιπόν να πετάμε την μπάλα κάπου αλλού. Όσον αφορά λοιπόν, κύριε Βενιέρη, το πώς η κοινωνία απαντά, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Η κοινωνία της Βρετανίας απάντησε με έναν τρόπο και αποφάσισε Brexit. Αυτή τη στιγμή η Βρετανία είναι αντιμέτωπη αυτής ακριβώς της κατάστασης. Εσείς και άρα, λοιπόν, άρα λοιπόν, εσείς ήσασταν με τον Brexit όλοι. Όπου βέβαια την παρέστηραν οι λαϊκιστές της, οι αντίστοιχοι λαϊκιστές. Σήμερα το βράδυ, θα σας πω επί τη ευκαιρία, σήμερα το βράδυ είναι πολύ κρίσιμη η συνεδρίαση. Γιατί από αυτή θα εξαρτηθεί, θα πάει να ζητήσει παρακαλώντας η κυρία Μέη παράταση. Αλλά ο Μπαρνιέ χθες ξεκαθάρισε, ξεχάστε αυτά που ξέρετε. Αν θέλετε παράταση, θα μας πείτε για ποιο λόγο παράταση. Όχι παράταση γενικώς. Τα κάνανε μαντάρα οι λαϊκιστές, γιατί και εμείς. Και ποιον υποστήριζαν. Και εμείς τέτοια λέγαμε. Και όχι, φυσικά. Το Brexit. Σας παρακαλώ. Χαρούμενοι είσαστε στο Brexit. Αν θέλετε να κάνουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν, πολύ, εντάξει, επιβεβαιώστε καλά, το. Ναι. Γιατί δεν θέλω να μπω σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Τι να αντί να διαψεύσω, ότι εμείς υποστηρίζαμε το Φάρατζ. Το χαιρόμαστε το Brexit, δεν το υποστηρίζατε. Ήταν η πρώτη πολιτική οντότητα που έκρινε ως αρνητική αυτή την εξέλιξη. Ναι, το Brexit το υποστηρίζετε, κύριε Παυλίδη. Όχι, αυτό βέβαια, όχι. Αυτό σας είπα. Εντάξει, τώρα νομίζω, μάλλον θεωρείτε ότι ξεχνάμε επειδή, όλοι. Βάση περιπτώσει, θα πάρω τον λόγο και θα πω την άποψη. Ξεχνάμε και στο δημοψήφισμα λέγατε και εσείς ως ποτάμι και άλλοι, και εσείς κύριε Βενιέρη, ότι το επίδικο για το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το δημοψήφισμα είναι να αποσπάσει και να οδηγήσει, να αποσπάσει μια απόφαση του ελληνικού λαού και να οδηγήσει σε έξοδο. Αυτό ήταν, αλλά το κάνατε γυριστόματα. Αποσπάσαμε. Και Ολυμπιακών διαστάσεων κάνατε μετά, κύριε Παυλίδη. Πρέπει, κυρία μου, λοιπόν, σας παρακαλώ. Πρέπει να κλείσει η κυρία Παναγωπούλα, αγαπητέ μου, κύριε Παυλίδη. Γιατί έχετε πάρει λόγο ότι είστε κυβερνητικός, τον περισσότερο λόγο. Γιατί αυτή τη φορά ήμουν πολύ διευγενική. Πρέπει να είστε σύντομοι όμως, γιατί πιέζομαι πάρα πολύ σύντομοι. Θεωρώ λοιπόν τρία πράγματα. Ναι, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Παυλίδη, να μιλήσω κι εγώ. Να μιλήσετε. Ναι, θα πω όμως εγώ τι θέλω, όχι θα μου υπαγορεύσετε. Εγώ δεν είπα να μιλήσετε με βάση αυτά που θέλω εγώ. Να πω την άποψή μου και εγώ για τη συμφωνία των Πρεσπών. Να την πείτε. Να την πω. Να την παρακαλώ, επομένως. Πολύ σύντομα όμως, γιατί ταχύτατα. Ξεχνάμε τα βασικά αυτή τη υπόθεση, κύριε Βενιέρη, και τα βασικά είναι κεντρικά ζητήματα, 2-3 που θα σας πω ευθύς αμέσως. Το ένα είναι ότι για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, συνδέεται ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας της χώρας, γιατί αυτό είναι μια συμφωνία για εθνικό ζήτημα, με την εσωτερική πολιτική της χώρας. Με όλα τα μεγέθη και των αποτελεσμάτων που είχε. Και όλα αυτά γιατί η κυβέρνηση ήθελε να στοχεύσει στο να πλήξει όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι, το Κινάλ κλπ. Ένα λοιπόν το κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, συνέδεσε ομοίως για πρώτη φορά στα χρονικά της μεταπολίτευσης το εξωτερικό θέμα, ένα ζήτημα δηλαδή εξωτερικής πολιτικής, με τα οικονομικά ζητήματα της χώρας. Επίσης κάτι που το είχαν αποφύγει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις από το 9 έως το 15. Τρομερά σφάλματα.
τρίτον στη συνέχεια, για να δούμε ποια είναι τα βασικά ζητήματα, τα διακυβεύματα, να μηχανόμαστε στις λεπτομέρειες. Το τρίτο λοιπόν είναι ότι επίσης, ενώ για αυτό το εθνικό θέμα είχε διατυπωθεί και είχε διαμορφωθεί τα τελευταία 25 τουλάχιστον χρόνια, να μην σας πω από το 1993, μια εθνική συνεννόηση γι' αυτό, να υπάρχει ένα όνομα με έργα όμνες κτλ. Για πρώτη φορά λοιπόν αγνοήθηκε αυτό και έτσι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, θα το πω γιατί μετά ήταν ένα εικονικό διαζύγιο ήταν αυτό για τους δικούς τους λόγους. ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ λοιπόν η κυβέρνηση επέλεξε και έκανε μόνη τις διαπραγματεύσεις, αποδυνάμωσε τη θέση της χώρας. Αυτό είναι το σημαντικό. Και δεν είναι το ζήτημα το όνομα μόνο. Να δούμε την ηθαγένεια, να δούμε την ταυτότητα, να δούμε τα άλλα ζητήματα που κρύβονται. Και εκείνα δηλαδή είναι τα θέματα. Παρακαλώ, δεν σας διακόπτω, κύριε Παυλίδη. Και εκείνα είναι τα ζητήματα τα οποία είναι τα κρίσιμα και θα τα βλέπουμε μπροστά μας. Και ξέρετε, κλείνοντας, να πω το εξής, ότι αυτά είναι θέματα της χώρας. Μια συμφωνία υπάρχει, μας δεσμεύει απέναντι στον ΟΗΕ, στον ΝΑΤΟ, στις διεθνείς μας σχέσεις, προφανώς, προφανέστατα. Άρα λοιπόν πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, έτσι ώστε αυτό να είναι υπέρ του συμφέροντος της χώρας. Εγώ μιλάω, κύριε Παυλίδη, αυτή την ώρα και εγώ μένα με λένε Παναγωπούλου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα έχω τον χρόνο. Αν έχω τον χρόνο, να σας πω γιατί. Να σας πω γιατί ήταν αυτή η γραμμή του ποταμιού. Να σας την πω τη γραμμή του ποταμιού. Το ποτάμι θεώρησε. Θέλετε να ακούσετε. Αυτό το έργο είναι για δημοκρατία. Παρακαλώ να ακούσετε. Να μου δώσετε το χρόνο να απαντήσω. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Η ουσία λοιπόν του πράγματος είναι η εξής. Ότι διακυβεύτηκε προφανώς το εάν αυτή η χώρα παραμείνει προστεδεμένη στο ευρωατλαντικό κομμάτι ή όχι. Και σε τέτοια ζητήματα που ήταν καθοριστικά, λες τι έχω μπροστά μου, το χειρότερο, το χειρότερο. Αλλά μην πάω σε κάτι ακόμη χειρότερο. Ο πιο συνετής ήταν ο κύριος Κούβελας. Αυτή ήταν. Ξέρουμε τι δώσαμε σε αυτή τη συμφωνία. Ξέρουμε καλά τι δώσαμε, δεν έχουμε καταλάβει τι πήραμε. Και τον κύριο Παυλίδη, ευχαριστώ και τους τρεις. Πρέπει να δηλώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει αλλαγή να πάω σε συντάγματος. Θα τα ξαναπούμε, αγαπητοί κύριε Παυλίδη, εδώ θα είμαστε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με τον κύριο Καρκατσούλη από το Κινάλ και τον κύριο Πανοζά.